Ο Παύλος Φίσας δεν άνηκε σε καμία κομματική παράταξη, λένε όσοι τον γνώρισαν. Η αντιρατσιστική του δράση ήταν μόνο μέσα από τους στίχους των τραγουδιών του. Όλοι τον ήξεραν ως Κύλα Πι. Γνωρίζουν ότι με τα τραγούδια του προσπαθούσε να δράσει αντιφασιστικά και το κατάφερε, φυσικά το έκανε. Mm. Γιατί είχε αποκτήσει ένα κοινό, ένα μεγάλο κοινό. Τον είχαν απειλήσει στο παρελθόν, σου είχε πει κάτι? Τι εννοείται αν τον είχαν απειλήσει? Όλους μας απειλούν. Όλους μας απειλούν. Από τη στιγμή που πηγαίνεις σε ένα καράβι και ζητάς το μεροκάματό σου και σου λένε φύγε από εδώ, θα σε κομπανίσουμε ή θα σε σαπίσουμε στο ξύλο, εσείς τι λέτε, δεν είναι απειλή? Φοβόταν ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι τέτοιο. Ήξερε όχι ότι θα το αντιμετωπίσει στη ζωή του, όπως θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς στο μέλλον. Όσο αυξάνονται οι λογικές της Χρυσής Αυγής, θα τα υποστούμε όχι μόνο αυτά. Και όλοι ανησυχούμε. Γιατί έτσι λειτουργούν, τους ξέρουμε. Αλλά όχι ότι φοβόμαστε, ανησυχούμε. Αβάσταχτος ο πόνος της οικογένειας. Ήταν ένα παιδί που πάλευε για το μεροκάματο. Λένε στο Σταρ συγγενείς και φίλοι. Μπορώ να μου φέρουν τον Παυλάκι μου? Δεν μπορώ. Το γιο μου μόνο που ήρθε και μου είπε «Μάνα, έχασα το γιο μου, έχασα το μονάκριβο παιδί μου». Και κλαίγοντας μου τα λέει και εσύ. Είχε έρθει σου λέω προχτές και του λέω «Και κάνεις αγόρι μου». Λέει «Καλά ρε γιαγιά, τον λέει πολεμάω να βρω δουλειά». Ας ερχόταν ο παλιάνθρωπος να σκοτώσει εμένα για να τον εκδικηθεί. Δεν ξέρω τι ψυχές έχουν, Θεέ μου. Ο Παύλος είχε ανάγκη από τη δουλειά γενικότερα. Πρόσφατα είχαμε κάνει και μια συναυλία στη Σαλαμίνα και είχε προσφερθεί ακόμα να βοηθήσει ακόμα και για τις αφίσες. Δηλαδή να βγάλει ένα μεροκάματο για τις αφίσες. Ο Παύλος τέτοιο παιδί ήταν. Δεν είχε ανακατευθεί ποτέ σε φασαρίες, σε τραμπουκισμούς. Οργή και αγανάκτηση για τους δικούς του ανθρώπους που ζητούν να μάθουν ποιος κρύβεται πίσω από την εμψυχρό δολοφονία. Κάθομαι και βλέπω εγώ τώρα το δολοφόνο του ανεψιού μου με κρυμμένη μούρη. Όταν πήγε να σκοτώσει τον ανεψιού μου, γιατί δεν είναι ακριβή τη μούρη του? Και αυτό που ζητάει ο αδερφός μου έχει δίκιο. Ποιος τηλεφώνησε για να έρθει ο δολοφόνος? Σοκαρισμένη η Χρύσα, η κοπέλα του. Στην αγκαλιά της ξεψύχησε ο άτυχος 34χρονος. Τη ρωτάμε και αφήστε με, δεν θέλει να ακούει κανένα, μάλλον είναι σοκαρισμένη. Γιατί δεν είναι και λίγο να βλέπεις μπροστά στα μάτια σου ότι σου καρφώνουν το φίλο σου, το αγαπημένο σου.